Θα αναρωτιέστε τι κάνουμε στον κήπο. Ήρθαμε να μαζέψουμε λίγα μυρωδικά. Γιατί θα μαγειρέψουμε κουνελάκι με κρεμμυδάκια στη φάδο. Πάρα πολύ νόστιμο και ωραίο. Πάμε να δούμε πρώτα τα υλικά και κατόπιν στην κουζίνα για τη γνωστή διαδικασία. Μαγειρεύω σωτήρις και εσύ σαραχτείς στον καναπέ. Πάμε. Βάζουμε τα κομμάτια του κρέατος σε μία πιατέλα, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και ανθό αλατιού τα μαριναρούμε, ελαιόλαδο στην κατσαρόλα και τοποθετούμε τα κρέατα με τη σειρά έτσι να πάρουν ωραίο χρώμα και να καραμελώσουν ελαφρά. Δεν θέλουμε πάρα πολύ σκούρα. Όσα είναι έτοιμα τα βγάζουμε από την κατσαρόλα και τα τοποθετούμε δίπλα μας στην πιατέλα. Στην κατσαρόλα προσθέτουμε το σκόρδο, τα κρεμμυδάκια, τον ντοματοπολτό και ανακατεύουμε έτσι να πάρουν ωραίο χρώμα. Δαφνόφυλλο, κανέλα, γαρίφαλο, μπαχάρι από τα μπαχαρικά, δεντρολίβανο, θυμάρι και τα σβήνουμε με το κόκκινο κρασί. Αφήνουμε να εξατμιστεί το αλκοόλ και να ελαττωθεί το κρασί. Προσθέτουμε αλάτι, πιπέρι. Συνεχίζουμε το μαγείρεμα και σβήνουμε με λίγο ξύδι. Αφήνουμε έτσι το φαγητό να μελώσει. Προσθέτουμε τη φρέσκια την ντομάτα και συνεχίζουμε το μαγείρεμα. Κατόπιν επαναφέρουμε και όλα τα κομμάτια του κρέατος μέσα στην κατσαρόλα και τα τοποθετούμε έτσι όμορφα και ωραία πάνω από τα κρεμμυδάκια. Βλέπετε την εικόνα τους. Προσθέτουμε λίγο κρύο νερό ίσα που να σκεπάσει τα κομμάτια του κρέατος, λαδόκολα βρεγμένη, καπάκι και σιγομαγειρεύουμε στην άκρη της φωτιάς για μια μισή ώρα περίπου. Βγάζουμε το φαγητό, βλέπετε πως έχει καραμελώσει και τα κρεμμύδια και το κρέας και έχει μελώσει. Θα τοποθετούμε σε ένα πιάτο, σερβίρουμε, προσθέτουμε λίγη σάλτσα, δοκιμάζουμε και εδώ έχουμε μοναδικές αυθεντικές γαστρονομικές εμπειρίες. Κουζίνα Λαγκρέκ, Σωτήρης Ευαγγέλου. Αγαπητές φίλες και φίλοι, για περισσότερες συνταγές ακολουθήστε μας στο κανάλι μας στο YouTube Κουζίνα Λαγκρέκ Σωτήρης Ευαγγέλου και στο site chefevangelou.gr. Γεια και χαρά σας!